πρώτο βίντεο που κάνω στην Ελλάδα και κυριολεκτικά είναι 4 μέρες πριν φύγουμε. Λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν τραβάω βίντεο γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά σήμερα θα κάνω βίντεο, φούντωσα, στέγνωσα τώρα τα μαλλιά μου, γιατί εγώ και η Ξανθούλα θα πάμε για κούρεμα. Όσοι είστε από Πτολεμαϊδα, θα πάμε στον Γκόγκο, στον Κώστα, όλοι τον ξέρετε εδώ πέρα, είναι πολύ famous. Θα πάμε για κούρεμα, θα κάνουμε το ίδιο κούρεμα με την Ξανθούλα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι, αλλά θα κάνουμε το ίδιο. Μόλις πήγαν λίγο στη γιαγιά τους μια βόλτα, γιατί δεν θα προλάβει ρε παιδί μου να τους δει άμα δεν πάνε τώρα το πρωί. Και στις 12 θα πάμε να κουρευτούμε. Είναι τέλεια. Ελπίζω να περάσατε ένα υπέροχο Πάσχα. Εμείς περάσαμε πολύ ήσυχα, πολύ ωραία, ψήσαμε, φάγαμε, χορτάσαμε ωραίο ελληνικό κρεατάκι και συνεχίζουμε να τρώμε πολύ ωραία φαγητά, ακόμη και όταν βγαίνουμε έξω. Χθες βγήκαμε, πήγαμε σε ένα μαγαζί και φάγαμε πολύ καλό φαΐ, πολύ καλό φαΐ, εκεί στο κέντρο στην Τολμαϊδά. Τι άλλο έχουμε κάνει σε αυτή την πόλη? Γενικά θα ψωνίσω πράγματα, ας πούμε, για σούπερ μάρκετ. Θα πάμε σίγουρα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε για τη Γερμανία. Πήρα κάτι σεντόνια από τη Λαϊκή. Φέτος δεν πήρα βρακιά γιατί πέρσι είχα πάρει πολλά. Τι άλλο, πήγαμε στα τζάμπο, ας πούμε, πήρα 3 πραγματάκια. Όλα αυτά θα γίνουν όταν γυρίσουμε με το καλό στη Γερμανία. Ένα μεγάλο haul, τι ψωνίσαμε, τι φαγητά, λάδια, δεν ξέρω τι θα πάρουμε από εδώ πέρα. Στέγνωσα τα μαλλιά μου και υδρώνω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι επειδή από εδώ βαράει ο ήλιος, έχω πεθάνει. Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Αυτός είναι ο τείχος που είχα διαλέξει όταν ήμουνα, νομίζω ήμουνα το 10-20 χρονών. Το 10 νομίζω. Το κάναμε. Ναι, έτσι αυτό το ωραίο μόδο. Και αδερφή μου το χειρόζε. Ναι, θα πάμε για κούρεμα, θα τα δείτε όλα. Και... αυτά. Και ό,τι άλλο κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, πάω να παραγγείλω ένα καφέ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα παραγγέλνω καφέ. Και πλέον παλιά έπινα μόνο από το Μικέλ. Αλλά πλέον... έχει πάρα πολλά καφέ και έχω παραγγείλει από 3 διαφορετικά, από 4 διαφορετικά, τώρα μπαίνω στο σκοτάδι, από εδώ μεριά δεν παράει ήλιος ακόμα. Πολύ καλό έχει το Μπρούνο, όσοι πίνετε καφέ απ' έξω, το κόφι και το κόφι μπέρι, νομίζω, το κόφι μπέρι, ναι, ή το κόφι, δεν ξέρω, πάντως το Μπρούνο έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Και από κάποιο άλλο ή πια, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ρε γαμώτο, για να σας πω. Δηλαδή από το Μικέλ δεν πήρα καμία φορά. Πήρα μία φορά και πήγα στο πάρκο και δεν ήταν τελικά ό,τι καλύτερο υπάρχει, όπως έλεγα μέχρι πέρσι. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το μαλλί επιτέλους. Τα λέμε μετά. Πες γεια. Πες γεια στην Τολεμαϊδά, στη Γερμανία και δεν ξέρω πού άλλοι μας βλέπουν. Κρατάμε Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο, πού όλοι έχουμε δικαιώματα. Παντού, παντού. Όλοι μας βλέπουν. Ετοιμάζει την Ξανθούλα. Χρόνια πολλά. Μπράβο, ένα χρόνια πολλά εγώ δεν έχω πει. Εγώ έχω κουρευτεί ήδη, αλλά τώρα είναι η σειρά του παιδιού μου. Ναι, ναι. Λίγο σκύψε το κεφάλι, αγάπη μου. Σκύψε μπροστά. Ω, ψυχή μου. Να το... έπιασα το τελικό κομμάτι. Πάρ' το αγάπη μου. Ουα! Σου αρέσουνε? Και εμάς μας αρέσουνε με τη μαμά. Πάρα πολύ. Ας έρθω κι εγώ στο πλάνο. Πάμε με τα καρετάκια μας. Ρε τι ωραίο είναι. Πάμε για την αποκάλυψη του μαλλιού. Έτσι, όχι, έτσι να μην βαρέει το ελάχιστο φως που έχει. Κουρευτήκαμε. Είναι όλα τα λεφτά. Στέρια, πες. Δεν είσαι τα δικά μου. Υπέροχος. Ανάλαφρο, γρήγορο. Και επιτέλους κανονικό. Επιτέλους κανονικό. Μαλούρα. Και αύριο πάω για νύχια, οπότε έχουμε και αυτό. Άμα δεν κατέβεις στο χωριό
Από τη Γερμανία. Να ανανεωθείς. Ναι, σωστά. Δεν γίνεται, το ξέρεις. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μόνο το ξέρω, όπως το ξέρω. Και διχάκια αύριο. Ας απολαύσουμε λίγο το κοντό μαλλί. Λοιπόν, να σας πω και για τα μαλλιά. Γενικά υπάρχουν κομμωτήρια τα οποία στέλνουν τα μαλλιά για δωρεά. Δεν έψαξα να δω ποια είναι, δεν ασχολήθηκα πολύ. Αλλά έψαξα online και είδα ότι στο Άλμα Ζωής, που είναι για τις γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο του μαστού, μπορείς να στείλεις τα μαλλιά σου, ωραία, τα δένεις κοτσίδα, τα βάζεις σε μία σακούλα τροφίμων και τα κάνεις αποστολή μέσω της ACS και με έξοδα παραλήπτη, πληρώνουν και τα έξοδα από το Άλμα Ζωής και τα παίρνουν και φτιάχνουν περούκες για γυναίκες που δεν έχουν μαλλιά, που χρειάζονται μαλλιά. Είναι πολύ χάρηκα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Όσοι χαρίζετε τα μαλλιά σας, να ξέρετε ότι μπορείτε να τα στείλετε μόνοι σας. Εντάξει, γιατί εντάξει, δεν θέλω εγώ να χαρίσω τα μαλλιά μου και να μην φτάσουν ποτέ και να γίνουν, ας πούμε, τρέσα. Δεν θα το ήθελα αυτό. Όσοι θέλουν να τα δωρήσουν, ρε παιδί μου, για τρέσα, εγώ ήθελα να τα δωρήσω εκεί που πρέπει, εκεί που έχουν ανάγκη. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έδωσα και τη ξανδούλα στην παλιά την κοτσίδα, γιατί η δεύτερη της κοτσίδα ήταν πιο μικρή και ήθελα και να την κρατήσει. Αλλά ας το πλάσουμε λίγο, ρε φίλε. Πολύ ωραίο, πολύ ανάλαφρο. Τώρα είμαι σκοτεινά, έφυγε ο ήλιος, τώρα πάει ο ήλιος. Αλλά αύριο είναι χάκι. Τα λέμε μετά. Έχω γυρίσει σπίτι, είναι μεσημέρι, πήγα για νυχάκι και θέλω να σας τα δείξω. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είχα βρει διάφορες φωτογραφίες γιατί μου αρέσουν μόνο τα νουντ γενικά, τα πολύ γήινα χρωματάκια και έκανα αυτό εδώ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Σε δύο μέρες φεύγουμε και δεν χαίρομαι απ' την άλλη. Τώρα ο μικρός κοιμάται γιατί τις τελευταίες 2-3 μέρες είναι άρρωστος. Η ξανθούλα είναι στην άλλη της γιαγιά, πήγε εκεί πέρα γιατί ήθελε τη γιαγιά της. Και ναι, μετά το κοιό θα ξυπνήσει και ο μικρός λογικά θα πάει για να τον δει και ο παππούς του γιατί δούλευε στα πρωινά. Και ήσυχα. Δεν ξέρω τι άλλο θα τραβήξω και τι θα κάνουμε. Αλλά τώρα θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Σας το έδειξα το μαλλί. Θα του πατήσω και ένα ίσχυμα λίγο μετά, να βρω την ισχυωτική μου γιατί έχω ισχυωτική εδώ πέρα. Και θα κάτσω λίγο να δω τηλεόραση ελληνική και σειρές και τέτοια. Και αν κάνουμε κάτι έτσι ωραίο και ευχάριστο, θα τα πούμε μετά. Μία ταινία. Έχουμε ξεκινήσει για Γερμανία, μόλις φτάσαμε στα σύνορα Ελλάδας, Σκοπίων. Τις προηγούμενες μέρες δεν τράβηξα, τράβηξα μόνο όταν κουρευτήκαμε, ρε. Ναι. Αλλά δεν είναι, περάσαμε οικογενειακά. Και μόλις φτάσαμε στα σύνορα Ελλάδα για Σκόπια και φεύγουμε. Μια μικρή κατάθλιψη. Μεγάλη. Ορίστε τα. Εδώ ήρθαμε από τους Ευζώνους αυτή τη φορά. Γιατί όπως σας είπα στα Σκόπια, στα Μπίτολα ήταν. Δεν ήταν καλά. Αλλά ήρθαμε από Ευζώνους. Ήταν λίγο καλύτερο. Εγνατία κανονική. Ας το δούμε. Να τα σύνορα. Μόλις περάσαμε τα ελληνικά σύνορα, μας ρώτησαν αν είμαστε οι γονείς των παιδιών. Γιατί πρέπει να ρωτήσω. Δεν μας ελέγξανε καθόλου, ούτε τα διαβατήρια δεν ανοίξανε. Και τώρα. Α, να το καζίνο. Ένα καζίνο στη μέση του πουθενά. Πάλι σήμερα. Δεν θα τον σκοπίουν τα σύνορα. Αυτό είναι το καζίνο. Και από εδώ και από εδώ. Ναι, είναι τέτοιο, ρε. Φρουτάκια. Ναι. Τι καζίνο. Αυτό είναι. Θα κάθονται έξω άτομα. Είναι τέτοιο, ναι. Ο
αρέσει και τα σύνορα της των Σκοπίων. Έλα μωρέ. Σταματήσαμε στα Σκόπια να βάλουμε βενζίνη. Αυτή τη φορά πήραμε μαζί μας τη ρόπιτα που έκανε η μαμά μου και λουκανοπιτάκια και παστίτσιο. Εδώ καθαρίζω το μήλο, τα μήλα που έχω πάρει. Πήραμε φαΐ γιατί την προηγούμενη φορά πληρώναμε ακριβά. Σε ό,τι κατάστημα σταματήσαμε, πληρώσαμε ακριβά τα φαγητά και τους καφέδες και όλα τα τέτοια. Ναι! Δεν μιλάς όμως, μόνο με φωνάζεις. Και πως έχει... Δεν ξέρω πώς έχει. Η βενζίνη στα Σκόπια. Θα δούμε τώρα πώς θα πληρώσουμε και θα πάμε να κάνουμε λίγο στάση να βγούμε από τα μάξι και να ξεπιαστούμε. Βλέπουν τα μωρά ταινία. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but
again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day θα μας κάνει εδώ ένα demonstration. Είναι με το βάρος του σώματος ρε φίλε. Μόλις φάγαμε, είμαστε σε ένα εστιατόριο ενός φίλου του μπαμπά μου. Μπράβο Ξανθούλα. Είσαι πολύ δυνατός. Έτσι λέγεται το εστιατόριο. Είναι στο... πώς λέγεται η περιοχή που είμαστε? Πώς λέγεται εδώ? Στο Γκάισλιγκεν είμαστε. Και έχουμε εδώ γυμναστήριο. Αφού φάγαμε, σκάσαμε πολύ νόστιμα φαγητά, τώρα λιώνουμε τα κορμιά μας στο γυμναστήριο. Έτσι, για να... δεν ξέρω αν θα το κλείσω εδώ το βίντεο, αλλά θέλω να μας πεις, γιατί με ρώτησαν κιόλας φυσικά, για το αυτοκίνητό μας, ναι, πώς ήτανε στο ταξίδι. Γιατί μιλάμε τώρα για 4.000 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητό μας, πώς ήτανε. Ναι, ρε. Εντυπώσεις δηλαδή. Ότι ήταν πολύ άνετο, ας πούμε. Πολύ σταθερό, οικονομικό θα έλεγα. Mm-hmm. Καλά, τα έξοδα θα τα κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Ναι, όλα, ναι, όλα, όλα. Ναι, αλλά ας πούμε και που υπολόγιζα να κάψουμε παραπάνω τώρα που ανεβήκαμε. Τίποτα. Μέχρι στιγμής είναι 2 γεμίσματα. Τώρα εντάξει, βέβαια γέμισα τα Σκόπια και την Κροατία που η βενζίνη είναι πιο φθηνή. Αυτό μετράει. Ναι, okay. Για την Ελλάδα θες να πας, εκεί να γεμίσουν, ας πούμε. Ναι, οκ. Okay. Αλλά μια χαρά, κουμπλέ. Άνετο. Πολύ άνετο. Και πήραμε και πολλά πράγματα, φορτώσαμε αρκετά πράγματα. Ενώ έχει μεγάλο παπαγκά, το γεμίσαμε όλο. Τίνκα, είναι τίνκα. Ένα πύρο ότι βρήκε στην Τολμαίδα. Τι Τολμαίδα, συγγνώμη. Θα τα δείξω σε επόμενο βίντεο, θα κάνουμε haul. Πάμε για gym. Στο haul πάλι. Haul, haul θα κάνουμε. Πρώτο πρωί που ξυπνάμε τη Γερμανία. Αυτά είναι τα νύχια. Σας τα έβαλα και σε ένα sneak peek. Σε ένα τέτοιο εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν φαινόντουσαν, ήταν σκοτεινά εκεί πέρα. Κάπου πάει η Κωνσταντίνος. Συνδέομαι λίγο για να σας πω για το ταξίδι. Γιατί δεν σας είπα για τη διαδρομή εδώ πέρα. Μέχρι να φτάσουμε στην Κροατία ήταν δύσκολα. Είχαμε λίγο έτσι στεναχώριες από την Ξανθούλα πιο πολύ. Αλλά εντάξει. Φτάσαμε στην Κροατία, μείναμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο όπως σας είπα. Ήταν ένα δωμάτιο, 4 κρεβάτια τα οποία εμείς τα ενώσαμε ρε παιδί μου να κοιμηθούμε όλοι μαζί. Συνολικά νομίζω το ξενοδοχείο είχε 76 ή 83 ευρώ, συν 6 ευρώ το φαγητό το πρωινό. Για πρωινό είχε σαλάμια, κασέρια, ψωμιά, δημητριακά και γάλα, τσάι, καφέ. Βούτυρο και μαρμελάδα, αυτά. Και βραστά αυγά νομίζω. Μία μπανάνα που πήραμε και μετά νομίζω είχε μήλα. Καμία σχέση με το άλλο. Καμία σχέση. Δεν άξιζε ρε παιδί μου, εντάξει. Για έναν ύπνο αξίζει. Το άλλο το ξενοδοχείο ήταν μακράν καλύτερο. Τι άλλο να σας πω. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους Ευζώνους, περνάμε Γευγελή ρε παιδί μου, δεν μπαίνεις μέσα στο Γευγελή. Τα Σκόπια ήταν πολύ καλή διαδρομή, ο δρόμος ήταν πολύ καλός, μέχρι τους Ευζώνους ήταν πολύ καλός, δηλαδή από τα Μπίτολα δεν αξίζει, αν κατεβαίνετε. Βενζίνη αξίζει να βάλεις Μπίτολα, μετά μπαίνεις στη Σερβία, η Σερβία είναι ένα μαρτύριο. Είναι μία διαδρομή, μία ευθεία, περνά σε όλη τη χώρα, διαρκεί 6 ώρες.
όπως σας είπα και στα προηγούμενα βίντεο όταν κατεβαίναμε, ρε παιδί μου, είναι πανέμορφη σαν χώρα. Βλέπεις πολύ ωραία χωράφια, χωριουδάκια, ιστορίες. Μετά περνάς μέσα από το Βελιγράδι, μέσα από την παλιά πόλη, πανέμορφα. Είχε αρκετή κίνηση στο Βελιγράδι. Είδαμε πάλι τους ουρανοξύστες, ήταν πολύ καλά. Την περάσαμε και το Βελιγράδι. Φτάσαμε στα σύνορα για... πού? Κροατία. Από το Βελιγράδι για να φτάσεις στη Κροατία είναι μικρή διαδρομή. Από την Κροατία για να φτάσεις στο Ζάγκρεπ ήταν πιο μεγάλη διαδρομή. Φτάσαμε στο Ζάγκρεπ, πήγαμε για ύπνο, τέλος. Δεν το είδαμε και πολύ το Ζάγκρεπ. Το είδαμε μετά το επόμενο πρωί, περάσαμε έτσι μέσα από την κίνηση, επειδή βάλαμε για να πάμε... Παρακαλώ. Θέλω λίγο να τελειώσω το βίντεο και μετά να τα πούμε. Έξω να πάμε στο μονάδο. Θα πάμε μόλις έρθει ο μπαμπάς, θα πάμε να κάνουμε γυμναστική. Εντάξει. Άντε, πήγαινε μέσα, θέλω λίγο να τελειώσω, μωρό μου. Για να το ετοιμάσω κιόλας, να μην το έχω. Σε ευχαριστώ. Τι έλεγα, Παναγία μου. Θα το τελειώσω, πού θα πάει. Από Σερβία για να φτάσει στο Ζάγκρεπ είναι πιο πολύ απόσταση από ότι από το Ζάγκρεπ να μπει στη Σλοβενία. Δεν μας πειράζει όμως αυτό. Για να πάμε από Κροατία, βάλαμε να πάμε στον μπαμπά μου που είναι κοντά στον Κάρδη. Περάσαμε και έξω από τη Στουτγκάρδη και έξω από το Μόναχο, λίγο μέσα από το Μόναχο. Αλλά θα φτάσω και εκεί. Οπότε πήγαμε από άλλο δρόμο μέσα από την Αυστρία και από τη Σλοβενία. Από Κροατία για να πάμε στο δικό μας το μέρος, μας έβγαλε να περάσουμε στη Σλοβενία ένα τόσο κομματάκι. Τώρα περάσαμε κυριολεκτικά όλη τη Σλοβενία, περάσαμε και από τη Λουμπλιάνα. Δεν την έβλεπες πολύ, περνούσες πολύ έξω, πολύ ωραίοι δρόμοι. Γέφυρες, παράδρομοι, πάρα πολύ ωραία. Σλοβενία πολύ όμορφη. Πολύ ωραία χωριουδάκια. Συνολικά, γιατί ψάχνουμε στη διαδρομή, έχει 2 εκατομμύρια κατοίκους και ήταν πολύ ωραία και γραφική. Μετά, ωραία, γιατί σας είπα, μπαίνουμε από Σλοβενία, περάσαμε από άλλα σύνορα για να βγούμε στην Αυστρία. Φυσικά δεν έχει σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είχε πολλή αστυνομία, κάποιους σας σταματούσαν. Εμάς δεν μας σταμάτησαν πουθενά. Πήγαμε λοιπόν από τη Σλοβενία, από άλλο δρόμο, ήταν πανέμορφη και μετά μπήκαμε στην Αυστρία από άλλα σύνορα. Την προηγούμενη φορά είχαμε μπει από το Μάριμπορ, που περνάει ένα τόσο κομματάκι, ήταν πολύ μικρή η Σλοβενία. Και μπαίνουμε στην Αυστρία, παιδιά, γιατί μια κοπέλα μου γράψε καλά, δεν σου άρεσε η Αυστρία. Όντως η Αυστρία είναι πανέμορφη. Ο δρόμος που είχαμε περάσει ο άλλος, ήσουν απλά μέσα στο βουνό και δεν έβλεπες τίποτα. Αλλά τώρα περάσαμε, είδαμε χωριουδάκια, εκκλησίες, είδαμε κάστρα, είδαμε 1000 γιατί είχε και ήλιο. Ήλιο. Ήτανε τέλεια. Πολύ όμορφη η Αυστρία. Και μετά φτάνουμε στη Γερμανία με το καλό. Από άλλα σύνορα πάλι σας λέω. Γιατί πηγαίναμε στον Κάρντ και όχι στην εδώ πέρα. Ναι! Θα σου κάνω σε λίγο. Τι έλεγα καλέ. Η Αυστρία πανέμορφη. Και μπαίνουμε στη Γερμανία, στα σύνορα Αυστρίας, που έχει η Γερμανία λίγες Άλπεις εκεί νότια. Και ήταν και η Και ήταν και η Γερμανία πανέμορφη σε εκείνο το κομμάτι. Μικρά χωριά, αγροτική περιοχή, με στάβλους. Με στάβλους, αγελάδες, πανέμορφοι. Και μετά πλησιάζεις τη Μουνταμάρα, βροχή, Μουνταμάρα, γκριζίλα. Δεν πειράζει. Περάσαμε έξω από το Μόναχο. Δεν βλέπεις φυσικά το Μόναχο, γιατί λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς είδαμε μόνο το μουντό κομμάτι του Μονάχου. Και μετά περάσαμε άλλη μεγάλη πόλη. Μετά περάσαμε τη Στουτγκάρδη απ' έξω. Το ίδιο μουντό πράγμα. Και πήγαμε στην περιοχή που είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι Βάδι Βιτεμβέργη. Εκεί που είναι στον Κάρδη στην ουσία. Στον μπαμπά μου είναι βουνά, πράσινο, σπιτάκια. Ο Στέργιος έπαθε σοκ γιατί πρώτη φορά το γύρισε, ρε παιδί μου. Όταν είχε πάει να πάρει τα μάξι δεν το γύρισε τόσο πολύ. Τέλειο. Μέρος. Τέλειο. Και από τη Στουτγκάρδη μετά κάτσαμε. Ο μπαμπάς μου ήταν σε ένα φίλο του στο εστιατόριο. Έχουν ελληνικό εστιατόριο, το τράβηξα νομίζω και βίντεο. Σας το δείχνω.
φάγαμε. Σουβλάκια, φιλέτα, κοτόπουλο, μπιφτεκάκια, γύρος, πατάτες, τα μωρά φάγανε σνίτσελ. Πήραμε και ό,τι έμεινε, γιατί ο μπαμπάς μου μας ετοίμασε χίλια δυο πράγματα, πεντανόστιμα. Και ήταν ένα εστιατόριο το οποίο ήταν γύρω-γύρω στην αθλητική περιοχή, στην ουσία, στα γήπεδα μέσα που πηγαίνουν σχολεία και κάτοικοι της περιοχής. Πώς είναι, τώρα να σας πω το κλειστό γυμναστήριο στην Τελμαρίδα, δεν το ξέρετε όλοι. Και έξω είχε, σας τα δείχνω κιόλας, όργανα γυμναστικής που κάνεις με το βάρος του σώματος, πάρα πολύ καλά. Από εκεί που ήταν ο μπαμπάς μου μετά, για την Τελμαρίδα θα έλεγα, για το σπίτι μας ήταν 2,5 ωρίτσες, Εγνατία, αυτοκινητόδρομος, γιατί εγώ το λέω Εγνατία, αλλά Εγνατία είναι στην ουσία ο δρόμος που έχουμε στην Ελλάδα, ονομάστηκε Εγνατία. Αλλά αυτοκινητόδρομος, πολύ καλός, κίνηση αρκετή, ήταν και νύχτα, πολύ 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 καλά. Φτάσαμε γύρω στις 10.30, μέχρι να πληθούμε, να κάνουμε ένα ντουζάκι, να αλλάξουμε, να βάλουμε καθαρές πιτζάμες. 11.30, δηλαδή μισή ώρα να παίξει και η Ξανθούλα ήθελε ένα παιχνίδι που της κατεβάσαμε στο κινητό. Νομίζω γύρω στις 12 κοιμηθήκαμε. Γύρω στις, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε. Δεν ξέρω. Γιατί πλέον ξημερώνει από τις 5.30. Ο Κωνσταντίνος ξύπνησε μέσα και φώναζε και έλεγε κλείστε το φως, κλείστε το φως, κλείστε το φως. Αλλά πού να κλείσει τον ήλιο. Αλλά τα καταφέραμε, φτάσαμε. Πολύ καλά. Σήμερα δεν πήγανε σχολείο, αν και έπρεπε, γιατί το πρωί μιλάμε, βγάζανε όλη την θετική τους ενέργεια. Ούτε κάνει Ξανθούλα, απλά έπαιρνε το καραόκια της και κολούσε το μικρόφωνο στο ηχείο και μικροφώνιζε και ήταν ένα πράγμα παραγία μου. Αλλά εντάξει, μία μέρα σκάτσουνε σπίτι και από αύριο πάλι θα μπούμε στη ρουτίνα μας με το καλό. Και τώρα, σήμερα λογικά θα ξεκινήσω το επόμενο βίντεο που είναι να σας δείξω τι ψώνισα από την Ελλάδα. Το αμάξι το γυρίσαμε φυσικά. Θέλαμε να πάρουμε και το τραμπολίνο που είχαμε, δεν το πήραμε. Τεράστιο προπαγκάζ το οποίο το γεμίσαμε, γιατί εγώ πήρα βάζα, πήραμε μια μικρή παπουτσοθήκη, παπουτσοθήκη ράφια είναι για να βάλουμε έξω από το σπίτι. Από φαγευγόζωμα δεν πήραμε, πήραμε, θα σας δείξω καφέδες και τέτοια ας πούμε. Αυτά. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, αυτό ήταν το ταξίδι μας, αυτό ήταν το κούρεμά μας, θα τα φτιάξω τώρα. Νιώθω μια χαρά που ήρθαμε, πολύ, γιατί εντάξει όσο είσαι στη διαδρομή και φεύγεις από την Ελλάδα είναι πιο δύσκολο, αλλά τώρα που φτάσαμε σπίτι μας, όλα τέλεια. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Tschüss!